Δεν ξέρω αν πουλάνε και αρώματα, φτάσαμε και σε αυτό. Φυσικά τα αρώματα δεν επιτρέπονται στο χριστιανό. Έτσι, σε καμιά περίπτωση υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο. Έτσι και στο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων, έτσι, το συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Έτσι. Και σε άλλα βιβλία που του λέει ο Άγιος ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αρώματα. Θα έπρεπε εμείς να ευωδιάζουμε, να έχουμε την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Όπως ευωδιάζουν τα Αγιολείψανα, έτσι θα έπρεπε να έχουμε τη χάρη ενεργό και να είμαστε ευωδία Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα πάμε στην εύκολη λύση που είπαμε ποιος τη δίνει αυτή, έτσι, την εύκολη και γρήγορη λύση. Να βάλουμε εμείς τα αρώματα, τα οποία γίνονται μέσο και όργανο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, προώθησης της πορνείας, παρακαλώ, της ανηθικότητας. Και πολλοί άνθρωποι μου λένε τι πειρασμούς έχουν με ανθρώπους που πάνε αρωματισμένοι και μέσα στην εκκλησία ακόμα. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να το αποφύγεις. Έρχεται ο άλλος και κάθε δίπλα σου και έχει αυτά τα πράγματα βάλει πάνω του. Που είναι κάτι πολύ ενοχλητικό και κάτι που σου θυμίζει έτσι, ενδεχομένως και παλιές καταστάσεις, αμαρτωλές καταστάσεις. Θυμίζει κοσμική ζωή, έτσι.